αυτού του είδους η απάντηση σε αυτά που μας λέτε, χρειάζονται λεφτά. Τα οποία χρήματα από κάπου ή πρέπει να παραχθούν ή κάποιος πρέπει να μας τα δώσει. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα για κοιτάξτε να δούμε. Ακολουθήσαμε μία πολιτική η οποία θα μας έλυνε το ζήτημα και βλέπουμε ότι το χρέος έχει πάει στο 175%. Ερώτημα που προκύπτει. Πώς θα βγούμε στις αγορές να ζητήσουμε δανεισμό όταν έχει φτάσει 175% το χρέος και όταν ήμασταν στο 122% μας βγάλαν έξω και μας βάλαν κάτω από το καθεστώς της Τρόικας. Θα βγούμε γιατί έχουμε πλεόνασμα. Άρα λοιπόν και αν βγούμε θα είναι μια φω έξοδος, μια ψεύτικη έξοδος, γιατί προσχεδιασμένη, μια στημένη, με βάση τη λογική των αγορών. Μιλάμε σοβαρά, θα είναι άλλη μια κοροϊδία. Και λίγο κάτω από το 6. Ή λίγο είναι πάνω το 5 το 6, για να είμαστε καλύτεροι. Είναι μικρό το 6. Είναι μπροστά στο, είναι, στο 30 μπροστά στο 1,5 που είμαστε τώρα και στο 1. Στο 30 τόσο που δανειζόμασταν. Δεν δανειστήκαμε ποτέ με 30 τόσο. Είναι δεν δανειστήκαμε. Δεν δανειστήκαμε, δεν μπορούσαμε. Θα καταστρεφόμαστε. Ακριβώς. Τώρα, τώρα λοιπόν. Επομένως τώρα, το πάνω από το 5 είναι καταστροφή. Τώρα λοιπόν με πολλαπλάσιο, με πολύ μεγαλύτερο χρέος είναι επιτυχία. Άρα λοιπόν δεν είμαστε εκτός αγορών, κύριε Σκουρλέτη. Ελεύθερη έξοδο. Αλλά για μια στημένη έξοδο. Αλλά η άλλη λύση είναι η μνημόνιο. Η άλλη λύση είναι η Τρόικα. Την οποία όχι, η άλλη λύση είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, η λύση περνάει μέσα από την μείωση του χρέους, μέσα από τη διαγραφή του. Αλλιώς δεν μπορεί να καταστεί. Δεν είναι εύχεστε. Αυτό έχει υπάρξει ως διεθνής εμπειρία και με τη Γερμανία το 1953. Το γνωρίζετε αυτό. Και είναι κάτι που δεν είναι μόνο εμείς. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι φωνές στο εξωτερικό που μιλάνε για μια τέτοια πολιτική. Επομένως παραμένει ευχή. Χρειάζεται ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης. Παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται εργαλεία. Θα το κάνεις λοιπόν όταν διαλύεις τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή η οποία πρέπει να εξασφαλίσει και το δημόσιο αγαθό της ενέργειας στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα να κάνει και πολιτική φτηνού ρεύματος στις όποιες παραγωγικές επενδύσεις, στις όποιες παραγωγικές βιομηχανίες υπάρχουν εδώ πέρα, θα την εκχωρήσουμε. Ποιος θα την χρηματοδοτεί, θα την εκχωρήσουμε. Εμείς τη χρηματοδοτούμε. Χρειαζόμαστε τράπεζες ειδικού σκοπού. Και αυτές που είχαμε τις καταργήσαμε. Πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος ισχυρός τραπεζικός πυλώνας που να είναι ρυθμιστής. Ή θα τα αφήσουμε να γίνονται αυτά που βλέπουμε τώρα. Αυτά θα τα κάνει. Τελειώνω με ένα πράγμα. Θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δοκιμαστεί. Έχει δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ να δοκιμαστεί. Εσείς δοκιμαστήκατε. Ένα λεπτό. Εσείς δοκιμαστήκατε. Έχουμε 30 δεύτερα για να κλείσουμε.